Ευτύχης και Ηρακλής εδώ! Αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο Happy Traveler! Με ευχές για καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά και χρόνια πολλά! Ξεκινάμε! Είναι χριστουγεννιάτικο και έχουμε έρθει σε ένα από τα πιο χριστουγεννιάτικα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, στη Δράμα και συγκεκριμένα στην Ονειρούπολη, στο κέντρο της πόλης. Πάμε βόλτα! Τσουρεκοκαμινάδα! Ωραία φάση! Τα έχουμε ξαναδοκιμάσει αυτά στο εξωτερικό. Κάνουν θράψη και έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Ορίστε λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάτε μέχρι την Πράγα ή μέχρι τη Βαρσοβία για να τα φάτε. Μπορείτε και εδώ στη Δράμα. Τέλεια φάση. Τι έχω στη μύτη? Σοκολάτα. Έφυγε. Έφυγε, για πείτε μου. Ωραία, έφυγε. Α, ωραία. Baby Jesus, born to rock. Το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη. Πάμε να του πούμε ένα γεια και να βγάλουμε φωτογραφία μαζί του. Ηρακλή, τι θέλει? Ηρακλή, τι δώρο, θέλει ένα μεγάλο κόκαλο? Κονσέρβα, είπε. Κονσέρβα, θέλει. Ε? Η Δράμα είναι γνωστή και ως πόλη του παστούρμα, επειδή εδώ φτιάχνονται τα καλύτερα ανατολίτικα παραδοσιακά αλαντικά. Και σε αυτό εδώ το μέρος, στο τέλος της Ονειρούπολης, στη γωνία, ακριβώς από πίσω, υπάρχει ο Ναός των Αλαντικών, ένα κατάστημα τοπικό που φτιάχνει φανταστικά πράγματα. Πάμε να δοκιμάσουμε. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but
I'ma be under the mistletoe with you, shawty with you. Gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know. Ο ναός των Αλαντικών. Μόλις ήρθαν φρέσκα πράγματα. Ήρθαν από το εργοστάσιο. Είναι περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Δράμα. Υπερσύγχρονο. Εκεί έχει τεράστια παραγωγή. Πολύ ενδιαφέρον. Κρέμω όλα τα λουκάνικα, τα προσούτα και τα παστράμια. Επιστρέφουμε στο κέντρο της Ράμας για να δοκιμάσουμε αυτά τα καταπληκτικά αλαντικά. Μας έχουν ετοιμάσει μια τέλεια πιατέλα. Αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας από το 1938. Παστούρμας, παστράμι, σαλάμι, έχει και φανταστικό προσούτο, καβουρμάς. Είναι ένα και ένα. Το καθένα έχει τη δικιά του ξεχωριστή γεύση. A merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow. Αν θες να τα δοκιμάσεις και εσύ, δεν χρειάζεται να έρθεις στη Δράμα. Μπορείς και στο κέντρο της Αθήνας, γωνία Σοκράτους και Ευρυπίδου. Ο ναός των Αλαντικών βρίσκεται και εκεί. Και εκτός από τα αλαντικά, μπορείς να δοκιμάσεις και καταπληκτικές καραμαλίδικες συνταγές που θα σε κάνουν να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Ευχαριστώ. Ωραία. Πήραμε καλούδια. Πάμε τώρα. Η Δράμα δεν φημίζεται μόνο για τα αλαντικά της. Ένα άλλο τοπικό προϊόν που λατρεύω είναι το ρόδι. Στον αγροτικό συνεταιρισμό Αγίου Αθανασίου, λίγο έξω από τη Δράμα, στίβουν καθημερινά τα ελληνικά ρόδια που φτάνουν από τους παραγωγούς και φτιάχνουν το πιο τέλειο χυμό ροδιού, γεμάτος αντιοξειδωτικά και μικροθρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη ο οργανισμός μας. 100% φυσικός και πάνω απ' όλα ελληνικός. Αλλά εμείς δεν φεύγουμε από τη Δράμα, γιατί όταν νυχτώνει και ανάβουν τα λαμπιόνια, η Ονειρούπολη γίνεται ακόμα πιο γιορτινή και χριστουγεννιάτικη. Πάμε!
Το καλύτερο περίπτερο, το αγαπημένο μου προϊόν από τη Δράμα. Φυσικός χυμός Ρόδι, 100% φυσικός χυμός Ρόδι. Έχει βιολογικό, μοναδικός βιολογικός χυμός αγοράς. Τα ρόδια μαζεύοντα παραγωγού σε όλη την Ελλάδα έρχονται εδώ, δίπλα στη Δράμα, γίνονται χυμός, εμφιαλώνονται και φτάνουν σε εμάς. 100% φυσικό προϊόν. Superfood ελληνικό. Θα πιω ένα ποτηράκι. Τέλεια. Παίρνω και ένα για το σπίτι. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές. Αφήνουμε την Ονειρούπολη, αφήνουμε τη γιορτινή Δράμα και συνεχίσουμε τις χριστουγεννιάτικες εξορμήσεις μας. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερο χριστουγεννιάτικο. Happy Traveler! Τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο χριστουγεννιάτικο Happy Traveler με πολύ ταξιδιάρικη διάθεση. Μπαίνουμε στα μάξι παρέα με τον Ηρακλή και πάμε στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα για να περάσουμε τρίκαλα Χριστούγεννα. Βολτάρουμε τρίκαλα. Κεντρική πλατεία των Τρικάλων και έχει μια λιμνούλα και από εκεί είναι το ποτάμι. Πολύ νερό στα Τρίκαλα. Ωραία, πάμε τώρα. Στο πιο λιχουδιαστό μέρος της Θεσσαλίας. Εδώ φτιάχνονται τα αγαπημένα μας μπισκότα με τα οποία ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Εδώ εκτός από το εργοστάσιο και τα γραφεία της εταιρείας έχουν και ένα super cookies shop. Μαγαζί με μπισκότα. Μπορείς να πάρεις και χύμα μπισκότα και συσκευασμένα. Έχει και κουραμπιέδες με λομακάρονα που είναι εποχιακά. Πάμε να πάρουμε. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Yum, yum.
Νιώθεις λες και είσαι σε μια σπιτική κουζίνα με έχει αυτές τις καταπληκτικές μυρωδιές. Φανταστικό. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now, white go while you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just let a bobtail bay 240 as his speed. And then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. A shooba dooba doo 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 shooba doo booba doo doo shooba doo doo. Τέλεια εμπειρία! Όχι μόνο είδαμε πως φτιάχνονται τα αγαπημένα μας μπισκότα, δοκιμάσαμε κιόλας ολόφρεσκα κατευθείαν από το φούρνο. Γεια σας! Στο καλό, να κάνετε μίλη! Ωραία! Πήραμε και μερικά έξτρα. Δεν μας φτάσαν οι δύο σακούλες και μία ακόμα. Και εδώ έχει τα αγαπημένα μου. Must! Είναι must, πρέπει να το δοκιμάσεις. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, δεν έχεις ζήσει. Και digestive με αλεύρι ολικής. Ωραία, λοιπόν, πήραμε προμήθειες και φεύγουμε. Στα Τρίκαλα, το νούμερο 1 χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο στη Θεσσαλία, μήπως όλη την Ελλάδα. Πάμε να τον εξερευνήσουμε. Εσωτερικός χώρος του Μήλου των Ξωτικών. Βασικά εδώ πέρα παλιά ήταν ένας κανονικός μήλος που τώρα αναπαλαιώνεται και μπορείς να πας εδώ στο χώρο και να δεις πως ήταν παλιά, εδώ φτιάχναν αλεύρι. Εδώ στο Μήλο των Ξωτικών φουρνίζουν κάθε μέρα ολόφρεσκα τσουρεκάκια, μπισκοτάκια, έχουν δικό τους φούρνο εδώ, υπερσύγχρονο. This year for Christmas, there's something I'd really like. So if you're up there somewhere, Santa, please don't bring me another bike. I don't need any ugly sweaters, and I don't play much basketball. But there's some. Εδώ η Νεράιδα στα Ρένια φροντίζει για να έχουμε ωραία αλεύρι, να φτιάξουμε ωραία τι. Ωραία ψωμάκια. Ψωμάκια, κουλουράκια, μπισκοτάκια, τα πάντα. Τέλεια. Ηρακλή. He can live in the bathtub, so don't worry about a thing. And I'll take him out for walks when it gets nicer in the spring.
Ωραία, πάμε στο roller coaster. Έχω συνεπιβάτη τον Γιώργο. Πες γεια, Γιώργο. Γεια. Γεια. Αυτό είναι το διάσημο λεωφορείο χωρίς οδηγό που έχει στα Τρίγκαλα παγκόσμια πρωτοτυπία, πιλωτικό πρόγραμμα. Υπάρχουν 6 κυκλοφορούν χωρίς οδηγό. Πλοηγούνται με GPS και με Wi-Fi. Μπορείς να κάνεις βόλτες στο κέντρο Τρίγκαλων. Φανταστικό! Φεύγουμε! Ωραία, περάσαμε! Πάμε για ξεκούραση τώρα, στην ξενοδοχιάρα μας. Θα τσιμπήσουμε και κάτι. Everything you should. Extra special good. He'll make this December the one you'll remember. The best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man. Μπήκαμε στο δωμάτιό μας. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας και μένουμε στο καλύτερο ξενοδοχείο των Τρικάλων. Καταπληκτική θέα. Πάνω στο λόφο βλέπεις τα πάντα. Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό, εστιατόριο, χώρους. Και αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ είναι ότι εδώ επιτρέπουν τα κατοικίδια, είναι pet friendly το ξενοδοχείο και ο Ηρακλής είναι πρόσδεκτος. Ωραία, εδώ θα μείνουμε για να εξερευνήσουμε την περιοχή. Πάμε να φάμε τώρα. So good, he'll make this December the one you'll remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting, waiting for the man with the bag, waiting for the man with the bag. Merry Christmas. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if they really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. Ω,
Ωραία φάση, το έχουμε λιώσει το αυτοκινητάκι μας αυτό το επεισόδιο. Έχουμε κάνει πολλά χιλιόμετρα. Είναι ενοικιασμένο από τη Θεσσαλονίκη, από το νούμερο 1 γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Πάμε Καλαμπάτα. Ένα τεταρτάκι είναι από τα Τρίκαλα. Και από Καλαμπάκα ανεβαίνεις πάνω στα Μετέωρα, βόλτα. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The old and the young. Φτάσαμε στη Καλαμπάκα, χτισμένη ακριβώς στους πρόποδες των μετεώρων. Αυτό την κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερη ανάμεσα στα κτίρια και πάνω από τις σκεπές. Βλέπεις τους πανέμορφους βράχους. Πάμε μια βόλτα και μετά ανέβουμε πάνω. Ωραία, ο Ηλίας εδώ πέρα έχει ωραία μιλαράκια. Λοιπόν, ποιο μιλαράκι προτείνεις? Όποιο θέλεις, φίλε μου. Μίλα ορεινά τραγανά, πάρω αυτό. Έχω. Είναι και μια ωραία μπουκιά. Λοιπόν. Χάρηκα, φίλε. Την υγεία του να έχεις. Γεια σας. Πριν πάμε όμως στα μετέωρα, πάμε να συνεχίσουμε λίγο τη βόλτα μας, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέρος να επισκεφθούμε. Να είμαστε, φτάσαμε στο καλύτερο ακροπολείο όχι μόνο της Καλαμπάκας, αλλά ολόκληρης της Θεσσαλίας. Εδώ θα φας το καλύτερο θεσσαλικό λουκάνικο του κόσμου. Φτιάχνεται σε σύγχρονο εργαστήριο με παραδοσιακό τρόπο, με τα καλύτερα τοπικά υλικά και φυσικά με μυστική συνταγή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι περιέχει πράσο, κρεμμύδι, μπαχαρικά και φυσικά πρώτης ποιότητας ελληνικό κρέας. Τα λουκάνικα μπορείς να τα αγοράσεις από το κρεοπωλείο, αλλά μπορείς και να τα δοκιμάσεις επί τόπου σε μια τοπική ταβέρνα. Κάτι που συνιστώ ανεπιφύλακτα να κάνει κάποιος ταξιδιώτης που θα έρθει στην Καλαμπάκα. Αυτά από εδώ, συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Oh,
ένα από τα πιο όμορφα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πολυεπισκέψιμα και πνευματικά μέρη της Ελλάδας. Πρέπει οπωσδήποτε εδώ να έρθεις, να αγναντέψεις αυτό εδώ το καταπληκτικό πράγμα, αυτή τη θέα, και να νιώσεις την πνευματικότητα και την ενέργεια του χώρου. Καλάθι, ο παραδοσιακός τρόπος που ανεβάζουν τα πράγματα πάνω στα μοναστήρια, στα μετέωρα. Παλιά ήταν ψάθινα, τώρα είναι μεταλλικά. Από τα 30 μοναστήρια που υπήρξαν ιστορικά στα μετέωρα, σήμερα λειτουργούν μόνο 7 και περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Από αυτά, τα 6 είναι επισκέψιμα και αξίζει να τα δει κάποιος αν πάει στην περιοχή. Καλύτερος βράχος για φωτογραφία στα μετέωρα. Εδώ λίγο έξω από τα Τρίγαλα να δούμε πού φτιάχνεται αυτό το καταπληκτικό ημίσκληρο τυρί. Και ανακαλύψαμε ότι εδώ φτιάχνουν και φανταστικό χαλβά, ταχυνένιο χαλβά, από τους καλύτερους της Ελλάδας. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται και να δοκιμάσουμε ζεστό. Από εδώ αναχωρούμε από τα Τρίκαλα. Γεμίσαμε τις βαλίτσες μας με εξαιρετικά θεσσαλικά προϊόντα και βάλαμε πλώρη για την έδρα μας στη Θεσσαλονίκη. Μετά το διάλειμμα θα κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη βόλτα στη γιορτινή Θεσσαλονίκη. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα σνακ. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Άντε, τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο εορταστικό Happy Traveler και το τρίτο μέρος είναι στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Πώς σ' αγαπάω να ξέρω. Τι γίνεται, Μεχταρά. Πώς σ' αγαπάω, αδερφάκι μου, ένα συμβουλήσω, ένα συμβουλήσω.
Μπες σιγούρισε λίγα μου. Μια χαρά, μια χαρά. Τα βίντεο μας στο ίντερνετ την προηγούμενη εβδομάδα χαμός έγινε. Όλοι μπαίνουν και γράφουν για σένα. Στηρίζει όλη η Ελλάδα. Εδώ ο Γιώργος, καλός φίλος χρόνια, έγινε διάσημος τις τελευταίες μέρες. Πώς πάνε τα κάστανα? Πολύ καλά και πολύ δουλειά έχω. Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Καλές γιορτές να έχεις. Επίσης, επίσης. Άντε, γεια σου Γιώργο. Γεια σου. Αγαπημένα ελληνικά ρουχαλάκια, ελληνική εταιρεία, μέτρα Θεσσαλονίκη. Πάμε για ψώνια. Όλα τα ρούχα που φοράω σε εκπομπές, όλα είναι από αυτήν εδώ την εταιρεία. Και δεν έχει μόνο τζιν, αλλά στα τζιν έχει εξαιρετικά πράγματα. Τι λέτε γι' αυτό? Έχει και χρώμα. Καλό δεν είναι. Στο κέντρο της πόλης μας άνοιξε την όρεξη και ήρθαμε στο αγαπημένο μας μαγαζί, ακριβώς απέναντι από το Λευκό Πύργο, με την καλύτερη θέα, να τσιμπήσουμε κάτι και να πιούμε εξαιρετικές μπύρες, γιατί εδώ έχει τις καλύτερες ελληνικές μπύρες. Και έχουν ένα ειδικό ερωταστικό μενού με δύο κυρίως πιάτα. Το ένα είναι μαύρος χείρος κρασάτος και το άλλο είναι μεθυσμένος κόκορας με ταλιατέλες, το οποίο το έχω και μπροστά μου για να το δοκιμάσω. Start μας. Αγαπημένο μας σούπερ μάρκετ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, να ψωνίσουμε για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και να πάρουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα.
Εδώ έχει μελομακάρονα και κουραβιέδες από την εταιρεία που πήγαμε στα Τρίκαλα. Και εκτός από κλασικούς κουραβιέδες φανταστικούς με άρωμα βουτύρου και τέλεια μελομακάρονα, έχει και μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας. Νομίζω πρέπει να πάρω καρότσι. Τελικά πήρα κάτι παραπάνω από ό,τι υπολόγιζα. Ανοίγει την όρεξη. Πάμε για φαγητό. Βασικά αυτό είναι το ίδιο μαγαζί με αυτό που φάγαμε το μεσημέρι, αλλά αυτό βρίσκεται σε Σαλαδάδικα, το άλλο στο Λευκό Πύργο. Έχουν λίγο διαφορετικό όνομα, αλλά έχουν το ίδιο μενού. Πάμε να δοκιμάσουμε το άλλο πιάτο του χριστουγεννιάτικου μενού. Μαύρος χοίρος κρασάτος με πουρέ καρότου και τσίπς πατσαριού. Και το σούπερ εδώ είναι η μπύρα. Η μπύρα είναι από την μικροζυθοποιία της Εύβοιας και η συγκεκριμένη είναι limited edition. Βγαίνει για πολύ λίγες φιάλες. Και θα τη βρείτε μόνο σε αποκλειστικότητα σε αυτό εδώ το μαγαζί. Έχει πολύ αλκοόλ, 9%. Για τους λάτρεις της μπύρας, λέει πολλά. Από εδώ αυτό το εορταστικό Happy Traveler φτάνει στο τέλος του. Αυτό είναι το τελευταίο Happy Traveler για φέτος. Ένας χρόνος φεύγει και ένας νέος ξεκινάει. Και κάθε φορά αυτές τις μέρες όλοι μας κάνουμε ευχές και όνειρα. Εμείς θέλουμε απλά να ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ειρήνη. Ελπίζουμε στα επεισόδια της χρονιάς που φεύγει να καταφέραμε έστω και λίγο να ταξιδέψουμε και εσάς μαζί μας. Για την ώρα σας δίνουμε μια υπόσχεση ότι το νέο χρόνο θα ταξιδέψουμε παρέα ακόμα περισσότερο. Θα περιμένουμε με αγωνία μηνύματα, σχόλια και ευχές σας σε Twitter, Facebook και Instagram. Και εγώ αλλά και η υπόλοιπη ομάδα του Happy Traveler. Ειδικά ο Ηρακλής που χαίρεται πολύ όταν διαβάζει τα μηνύματά σας. Μην ξεχάσετε να βρείτε και το γιορτινό μας διαγωνισμό στη σελίδα μας στο Facebook. Σας έχουμε μια ωραία έκπληξη. Αυτά για τώρα. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!